Το οποίο τι συμβαίνει, εδώ έρχεται και φτιάχνει τον υπολογιστή κομμάτι-κομμάτι και μας το δείχνει μπροστά μας. Βλέπετε, αυτός είναι ο σύγχρονος υπολογιστής των αντικειθήρων με τον επιμελητή του μουσείου, ο οποίος τον αξιοποιεί. Κάνει υπολογισμούς, βρίσκει συντεταγμένες και σαν να ήμασταν σε ένα αρχαίο καράβι, μας δείχνει πώς θα βρούμε τον δρόμο μας, όχι μόνο στη θάλασσα, όχι μόνο στο δρόμο, αλλά και στη ζωή, γιατί η τεχνολογία είναι για να ανοίγει δρόμους. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εσάς. Αφιερωμένο σε εσάς σημαίνει ότι εσείς κάνετε πράγματα, φτιάχνετε blog, δημιουργείτε ιστοσελίδες. Το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με το να φτιάξετε και πώς θα φτιάξετε το δικό σας blog. Γι' αυτό θα πάμε μαζί στο βίντεο που ακολουθεί, το οποίο έχει να σας δείξει ανθρώπους της δημοσιογραφίας, οι οποίοι μας λένε τη γνώμη τους για τα blog που υπάρχουν στην ελληνική μπλογκόσφαιρα, τις ενημερώσεις, αλλά και τι να υπολογίζουμε, τι να προσέχουμε και πώς να ενημερωνόμαστε. Γιατί αυτό που θα σας δείξουμε στη σημερινή ψηφιακή Ελλάδα δεν είναι μόνο να κάνετε ή να μην κάνετε blog, είναι και πώς διαβάζετε τα blog, φίλες και φίλοι. Φύγαμε να το δούμε. Και πάλι μαζί μετά εδώ. Οι αλλαγές που έχει φέρει η χρήση του διαδικτύου στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, επάγγελμα, είναι τρομακτικές. Σε κλάσματα δευτερολέπτου έχεις πρόσβαση στις πιο σημαντικές πηγές πληροφοριών, κάτι που θα θέλαμε πολύ χρόνο, μπορεί και μέρες παλιά. Βρίσκεις πια χιλιάδες πράγματα στο ίντερνετ, διευκολύνει τόσο πολύ η δουλειά σου, αλλά είναι και καλό και κακό. Δηλαδή το καλό είναι φυσικά ότι διευκολύνεσαι απόλυτα με το ίντερνετ. Το κακό είναι ότι γίνεσαι λιγότερο δημοσιογράφος, κατά τη γνώμη μου. Ψάχνεις λιγότερο τα πράγματα. Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία την έχει αλλάξει πολλαπλώς. Πρώτον, τον ίδιο τον δημοσιογράφο τον αναγκάζει να γίνει πιο πυκνός και να ψάχνει περισσότερο τις πηγές του. Και έχει περισσότερες πηγές να ψάξει. Δεύτερον, αντικαθιστά κομμάτια της έντυπης και άλλης ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας το ίδιο το διαδίκτυο, καθώς εκεί μπορεί να βρεις και ειδήσεις και πληροφορίες κτλ. Όταν τα blog θέλουν να λέγονται δημοσιογραφικά, την ίδια στιγμή βάζουν και τον εαυτό τους στην κρίση και την κρισάρα του να αποφασίσει κανείς αν είναι αξιόπιστα ή μη. Δεν είναι δύσκολο. Σχεδόν με μια ανάγνωση το έμπειρο μάτι καταλαβαίνει αν έχει να κάνει με έναν οχετό εμπάθειας ή μια ψύχρεμη δημοσιογραφική διασταύρωση στοιχείων. Η μεγάλη μου αντίδραση στην ανυπόγραφη σελίδα από δημοσιογράφους είναι διότι εκπαιδεύεται μια νέα γενιά συναδέλφων στη λογική της κουκούλας. Φοβόμαστε να τα πούμε και δεν τολμάμε να τα πούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι ένα blog αξιόπιστο, τουλάχιστον αυτά που έχω τσεκάρει εγώ μέχρι τώρα, αλλά είναι, αλλά δεν είναι. Σαν δημοσιογράφος δεν θα τα είχα ως πηγή. Όταν ένας νέος λοιπόν συνάδελφος μαθαίνει την ιστορία ότι στην εφημερίδα μου ή στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο δεν μπορώ να τα πω αυτά, οπότε βρίσκω έναν άλλο τόπο να εκφραστώ, νομίζω ότι ουσιαστικά είναι επικίνδυνο καταρχήν για τη δημοσιογραφία, αλλά πρωτευόντως για την ίδια τη δημοκρατία. Το να γράφω ότι μου κατέβει στο κεφάλι δεν σημαίνει ότι είναι πληροφορία. Το να γράφω ειδήσεις χωρίς να τις διασταυρώσω δεν σημαίνει ότι είναι αξιόπιστες. Εγώ τα διαβάζω τα blogs, τα λεγόμενα ενημερωτικά. Νομίζω ότι έχουν ξεφύγει από τον αρχικό τους, από το αρχικό τους περιεχόμενο. Υποτίθεται ότι αυτά είναι χώροι μέσα από τους οποίους τα στοιχεία των πληροφοριών σου δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξεις διάλογο. Δεν γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα τα blogs είναι χώροι αντιπαράθεσης συμφερόντων, θα έλεγα. Διαφωνώ με αυτούς που έχουν στήσει στον τοίχο τα blog και γενικώς τις καινούργιες πηγές πληροφοριών. Εκεί ακριβώς είναι και η πρόκληση. Να είμαστε πια υπεύθυνοι αναζητητές, δηλαδή σου δίνονται τεράστιες δυνατότητες και πλέον ως ενεργός πολίτης και σκεπτόμενος αποφασίζεις, διασταυρώνεις, ψάχνεις, ελέγχεις και σε βάθος χρόνου, αλλά και εκείνη τη στιγμή. Σπάει η μονολιθικότητα της μιας άποψης με το διαδίκτυο και αυτό εμένα με συναρπάζει. Δεν το λέει οποιοδήποτε, φίλες και φίλοι, αυτό. Το λέει η Μαρία Ιχούκλη, Δελτίο Ειδήσεων .net. Και τι λέει? Να έχετε κριτική στάση, να κάνετε ανάλυση και να ψάχνετε τις πηγές, να τις βασανίζετε όπως τις βασάνιζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ευχαριστώ το Δημήτρη Σούλτα και το Μάνο Αντώναρο που κάνατε τον κόπο, παιδιά, και ήρθατε. Mm-hmm. Γιατί το να έχει συναδέλφους και οι οποίοι μπλογκάρουν κιόλας, ο κόσμος λέει δηλαδή. Δημοσιογράφοι είναι. Okay. Έχουν την άποψή τους, ξέρουν, κάνουν δημοσιογραφία και ασχολούνται με την επικαιρότητα κάθε μέρα. Τι θέλουν να κάνουν με ένα blog? Γιατί κάνατε blog? Και ξεκινάω από τον Μάνο τον Αντώναρο.
Γιατί έκανε blog, μάλλον. Δεν πήγα και για να δημοσιογραφήσω. Δεν πήγα και για να δημοσιογραφήσω. Δεν δημοσιογράφησε το blog. Όχι, βέβαια. Όχι, είναι εναλλακτικό. Όχι, βέβαια. Μπορώ να κάνω και αυτά που δεν μπορώ να κάνω στη δημοσιογραφία. Διαφωνώ με αυτού. Είναι άλλο κουστούμι αυτό. Είναι άλλο κουστούμι αυτό. Άλλο, εντελώς διαφορετικό. Βέβαια, διαφωνώ με αυτούς που φοράνε το κουστούμι τους και το βγάζουν και στο blog. Αυτό είναι. Αυτό είναι άλλο. Το λένε και επιχειρηματικό blog οι ξένοι, το λένε επαγγελματικό blog. Έτσι. Το δικό σου blog δεν είναι επαγγελματικό blog. Μπορεί να είναι επαγγελματικό. Ευελπιστώ να είναι. Ο τρόπος που το αντιμετωπίζει. Αλλά δεν το αντιμετωπίζω έτσι. Γράφω όπως λέγεται, ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρεις. Στο manosantonaros.blogspot.com. Τι βλέπει κανείς. Τι διαβάζει κανείς. Τα συναισθήματά μου βασικά. Τα συναισθήματά σου. Πριν κάτσω να γράψω, δεν έχω ιδέα τι θα γράψω. Μετά αρχίζει. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν γράψει ένα κομπιούτερ σε μια βιομηχανή, πράγματα που θέλουν και όχι πράγματα που του παραγγέλνουν, αυτό κάνουν. Πόσο συχνά δημοσιεύει αναρτήσει στο blog σου, Μάνο? Κάποτε δημοσίευα και 8.